Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά για το ζήτημα της επιβολής ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς η διαπραγμάτευση με τους δανειστές συνεχίζεται, σύμφωνα με την Υφυπουργό Παιδείας Ιάννα Γνωστοπούλου. Παράλληλα, η ίδια τόνισε ότι η διαπραγμάτευση είναι συνολική, καθώς υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα και με τα κόκκινα δάνεια, αλλά και το ασφαλιστικό. Είναι από τα ανοιχτά ζητήματα, γι' αυτό δεν έχει κλείσει η αξιολόγηση, είναι η εκπαίδευση, τα κόκκινα δάνεια και το ασφαλιστικό. Όπως καταλαβαίνετε, η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει πίσω σε πράγματα που θα πλήξουν μεγάλες ομάδες του πληθυσμού και μάλιστα τις πιο ευάλωτες. Είμαστε σε διαπραγμάτευση. Η κυρία Άννα Γνωστοπούλου τοποθετήθηκε και για το θέμα που έχει προκύψει με τους συμβασιούχους του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι μέχρι το καλοκαίρι. Οι συμβασιούχοι δεν πρόκειται, τους έχουμε εξασφαλίσει, τουλάχιστον μέχρι τον Αύγουστο του 2016, μέχρι την ακαδημαϊκή χρονιά, και μετά θα κάνουμε νομοθετική ρύθμιση για να έχουν οι άνθρωποι ένα ανθρώπινο εργασιακό καθεστώς, γιατί πριν δεν είχαν. Η Υφυπουργός Παιδείας το πρωί της Πέμπτης θα έχει συναντήσεις με εκπαιδευτικούς της Αχαΐας, ενώ θα επισκεφθεί και σχολικά συγκροτήματα της Πάτρας.